Να σας μιλήσω και για ένα άλλο φοβερό αυτό. Έχω ένα παιδάκι το που είναι βασανισμένο από 12 χρονών, τώρα είναι 50, 55, 60 πάει. Μπορεί να τον γνωρίζετε, είναι ο Θεοδωράκης, το πονεμένο παιδάκι, όσοι το ξέρετε, από τη Γαστούνη. Το είχα εδώ, ακριβώς εδώ, στην ωραία πύλη και ήταν γονατισμένο μπροστά μου το παιδάκι, πονεμένο, χτυπημένο από τον σατανά, σπαράζει, πέφτει χάμω, χτυπιέται και όπου πάει το διώχνω, όπου πάει το διώχνω, στις εκκλησίες πάει το διώχνω, στους δρόμους πάει το διώχνω, στα σπίτια το διώχνω, όπου πάει. Ήτανε το χρυσό μου εδώ και του διάβαζα και όταν διάβαζα του παιδιού, το παιδάκι ήταν στραμμένο σε μένα, γονατιστό και το διάβαζα. Σε μια στιγμή, προσέξτε τούτο διότι είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αποκαλύψεις του διαβόλου, δεν είναι μικρό. Όπως του διάβαζα, ανοίγει το στόμα του, όχι ο Θεοδωράκης, το δαιμόνιο που ήταν μέσα στο Θεοδωράκη. Και μου λέει, ρε Σάβα μου λέει, δεν τη βλέπεις που την έκαμα όπως είμαι εγώ ο ίδιος. Για ποιον μιλάω ο Σατανάς, δεν ήξερα. Κοίταξα δεξιά, αριστερά, κοίταξα στην πόρτα και είχε μία η οποία ήταν με αυτά τα κολάν, τα μαύρα, μαύρα. Από πάνω μέχρι κάτω. Όταν μου το είπε αυτό ο τρισκατάρατος, ότι την έκανα όπως είμαι εγώ ο ίδιος, πραγματικά όταν την είδα εκεί, ήταν ένας σκέτος σατανάς. Λέω, παιδάκι μου, τι ζητάς με αυτήν την στολή, τι ήρθες εδώ να κάνεις. Πήγαινε, παιδάκι μου, να ντυθείς. Βγήκε και έφυγε. Τι αποκάλυψες είναι αυτή. Την έχουμε καταλάβει. Αποκάλυψε του διαβόλου ότι ο διάβολος έβαλε το παντελόνι στη γυναίκα. Η μόδα, αχ αυτή η μόδα. Αχ αυτή η μόδα η οποία είναι θεοκατάρατος, κατεραμένη από το Θεό. Είπε η μόδα, τελείωσε. Εφόσον είπε η μόδα, αυτό θα κάνει ο άνθρωπος. Λέγει ο Θεός, πρόσεξε παιδάκι μου να είσαι ενάντια στο ρεύμα. Να εναντιώνεσαι στο ρεύμα, λέγει. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, λέγει. Μην παίρνετε το σχήμα, λέγει, του κόσμου. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Αλλά, λέγει, μεταμορφούστε. Να μεταμορφώνεστε, λέγει, και να γίνεστε παιδιά δικά μου. Παιδιά πνευματικά. Τι κάνει ο άνθρωπος? Μεταμορφώνεται και γίνεται όπως τον θέλει ο Θεός. Μεταμορφώνεται και γίνεται όπως τον θέλει ο διάβολος. Νομίζω... Θοδωρής. Θοδωρή. Ήταν ένα ντοκουμέντο όπου βλέπαμε ανθρώπους στην εκκλησία να κάνετε σε εξορκισμό σε μια γυναίκα, να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, και άλλη μια γυναίκα να χτυπιέται στο πάτωμα και ένας άλλος άντρας πάνε να σας πλησιάζει. Πέστε μας λίγα πράγματα γι' αυτό. Πρώτα αυτό το παιδάκι από 12 χρονών έβρισκε πρόβατα και εδαιμονίστηκε μέσα στον βουνό. Τώρα είναι κάπου 60 χρονών. 60 ολόκληρα χρόνια αυτό το παιδί βασανίζεται από τον δαίμονα, διότι δυστυχώς, να το πω, να το φανερώσω, ο πατέρας άφησε τη μητέρα και φύγε, με άλλη γυναίκα. Και τυραννιέται αυτό το παιδάκι και δεν βρίσκει θεραπεία. Προσπαθήσατε να του κάνετε εσείς εξορκισμό? Εγώ τον καιρό που ήρθε σε μένα, πέρασα χρόνια και το διέβαζα και το διαβάζω μέχρι τώρα. Το έπιανε ο σατανάς
και το εσήκωνε ενός εδώ και το έριχνε με πάτα ρούχα. Τάκ, τάκ, τάκ. Έλεγες ότι θα σκάσει αυτό το πλάσμα και δεν θα μείνει τίποτα. Και όμως δεν επάθαινε τίποτα γι' αυτό. Σιγά σιγά έφυγε το δαιμόνιο, λατώθη η δύναμη σου με τις προσευχές και εκείνο το παιδάκι έπιανε λαχεία και πουλούσε για να ζήσει. Αλλά το δαιμόνιο τον έπιανε μέσα στους δρόμους, μέσα στις αγορές που πήγαινε να δώσει κανένα λαχείο και αυτός ο ανόητος κόσμος έτρεχε που χτυπιόταν το παιδάκι και του έπαιρνε τα λαχεία και εκείνα τα χρηματάκια που μάζευε και όταν ξυπνούσε έκλαιγε το παιδάκι και έλεγε ποιος μου τα πήρε, ποιος μου τα πήρε και γελούσε μου. Mm-hmm. Και είναι ως τώρα, δηλαδή το είχα σκεφτεί να το φέρω εδώ να το διαβάσω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα λένε, θέλει να επιδειχτεί, να κάνει επιδείξεις. Θα ήταν καλό να το αν το είχαμε, θα βλέπατε μια πραγματικότητα, λέω. Και τώρα έτσι, δεν ξέρω αν μπορούμε να μας πείτε τις ευχές που λέτε στον εξορκισμό. Οι ευχές του εξορκισμού υπάρχουν, για μου, και είναι μέσα στο το βιβλίο το οποίο έχει εκκλησίαμα, το οποίο ονομάζεται αναγνωτάριο. Ευχολόγιο. Μέσα στο ευχολόγιο της εκκλησίαμας υπάρχουν ευχές του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιερού του Σωστού. Θυμάστε κάποια λόγια να μας τα πείτε από κάποια ευχή? Ο Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, των Κυρίων Ταγμάτων Δημιουργός και των Αγίων Δυνάμων Τεχνουργός των Υπουρανιών και των Υπηγείων Τεχνίδης, ο Νίδων δις ανθρώπων, δε την δύναται, ο Νουφρίτη και τρέμου πάσε εκτίσεις, των τραχυλιάσιν από τέτοια στράτηγων και την τούτου λειτουργία μαρακολία θετήσαντα. Ρίξα σε την γη και του συναποστάτε από το Αγγέλιο, δαίμονα γενομένου σε σκότου του μυθού, τα φταρώσα. Δώσ' τον αφορτισμό τούτων με το φρικτό όνομα τη οφελούμενη. Φόβο γενέστε αυτό το προηγουμένο της πονηρία και πάσε στις πάνες του Μαρτού τα συνεπεσούσε εκ της άνω φωτοφορίας και τρέψουν από τον εισφυγή και επίταξουν αυτό και τις δένους αυτού αναχωρήσε παντελώς ή να μην την πλαβέρουν κατά τις ασφραγισμένες εικόνες αλλιάσετε αλλά να βέτος ανισχύνουν τη ασφραγισμένη κρατεότητος του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επιβάσουν τη δύναμη του εχθρού σου γαρυμνίτη και γαρύνητη και πάσης πλοής δοξάζεται το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και συνεχίζει πλέον. Και μπορεί να την δείτε αυτήν την ευχή πόσες φορές μέχρι τώρα. Όσες φορές. Mm. Μπορεί. Ο δαίμονας μοιάζει με έναν ο οποίος κρατάει ένα τσεκούρι και θέλει να κόψει ένα δέντρο να το ρίξει. Εάν του δώσει μια τσεκουριά σήμερα και ύστερα από τρεις μήνες του δώσει άλλη, η πρώτη έχει δύσει και έχει προχωρήσει. Θέλει χτύπημα κάθε μέρα, έως όταν επιτρέψει ο Παναγιώτος να φύγει το δαιμόνιο.